τώρα ξεκινάει το μάτς με την ΑΕΚ Σέντρα. Χωρίς τον Τζάρτα, τον Λάκη, τον Κασάπη, τον Αλιτζή, τον Καψί, τον Οκά, τον Γκρέικ, τον Μπορμπόκη. Ένα σωρό ποδοσφαιριστές και τον Σωτήρη Λιμπερόπουλο. Και απ' την άλλη με Τζορτζόπουλο, Κόντι, Σοάρες στην αρχή δεκάδα. Για να δούμε όμως εδώ την πρώτη επίθεση της Γκόριτσα που παίρνει το κόρνερ την ίστατη στιγμή. Κατάφεραν οι παίκτες ΑΕΚ να κόψουν σε αυτή την επέλαση του Στουρμ που βγαίνοντας από πίσω στην κάθε την παλιά προσπάθησε να ευνηδιάσει. Να θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Κεφαλιά, καταπληκτική. Όχι, το γκολ. Καταπληκτική επέμβαση του Μιχαηλίδη στην κεφαλιά από κοντά. Αλλά ο Ρόντιτς να ανοίξει το σκορ. Το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα για την ΑΕΚ που χάνει στο πρώτο λεπτό με 1-0. Κοιτάξτε εδώ την εκτέλεση από τον Κρίσιτς στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από μακριά ο Μιχαηλίδης επεμβαίνει. Ο Άλβες έχει χάσει τον Ρόντιτς που είναι στην πλάτη του. Πανηγυρίζουν στον πάγκο της Νόβα Γκόριτσα για το κοντινό πλασέ γκολ του Ρόντιτς. Για να δούμε το Σίμω Κρασά τώρα. Περνάει την μπάλα για τον Λιμπερόπουλο που γυρίζει, κρατάει, γεμίζει στην άλλη πλευρά. Για το Σοάρες, έρχεται ο Κατσουράνης, παίρνει με το σώμα. Ο Σοάρες πέφτει πάνω στο σουτ του Βραζιλιάνου και διώχνει την μπάλα ο Πίριχ, ο γκολκίπερ των Σλοβαίνων. Για να δούμε τον Λιμπερόπουλο. Συρτή παλιά, πολύ έξυπνη στην κίνηση στο σουτ out από τον Κατσουράνη. Σοάρες κρατήθηκε πάρα πολύ έξυπνα και για να τον δούμε τώρα. Στην παλιά του Κατσουράνη κάνει λάθος το κοντρόλ του, φεύγει, τρέχει πάλι, όχι. Out την μπάλα, απίστευτη ευκαιρία χαμένη. Άλβες στη βολίδα, χάνει από τα χέρια του ο Πίριχ η προβολή από τον Ασουνσάο. Τεράστια ευκαιρία χαμένη κι αυτή. Η ΑΕΚ επιμένει, η φάση δεν έχει τελειώσει, το shoot out. Πάρα πολύ ωραία στιγμή για την ΑΕΚ. Εδώ είναι ο Τζορτζόπουλος. Δείτε τη βολίδα του Άλβες που έχει πολύ γερά πόδια. Τη χάνει ο goalkeeper των Σλοβαίνων, το shoot του Ασουνσάο πάνω στο κεφάλι του. Ένα γήπεδο που είναι σε εξαιρετική κατάσταση παρότι από τις 10.30 το βράδυ χθες έβρεχε διαρκώς στην Νόβα Γκόριτσα μέχρι και περίπου τις 12 σήμερα το μεσημέρι. Σοάρες, το γήπεδο δεν έχει κρατήσει νερό και δίνει πέναλτι. Πέναλτι δίνει ο διαιτητής. Για να δούμε αν υπάρχει όντως χέρι, διαμαρτύρονται οι παίκτες των γηπεδούχων. Ο Σοάρες πάντως αντέδρασε αμέσως την ώρα που σηκώνει την μπάλα από τον αντίπαλο αμυντικό. Θα το δούμε εδώ. Κοιτάξτε, την έχει την μπάλα ψηλά, τη σηκώνει. Ναι, άθελά του ο Πούς, αλλά έχει βάλει το χέρι και παίζει την μπάλα ψηλά. Μια κουτί, τελείως κουτί ενέργεια. Το πέναλτι για την ΑΕΚ εδώ. Ο Σοάρες είδατε, σηκώνει αμέσως το δεξί του χέρι. Και είναι ο Κατσουράνης στην εκτέλεση. Απέναντι από τον Πίριχ. Ο αρχηγός ΣΑΕΚ εκτελεί και σοφαρίζει 1-1. Ένα πάρα πολύ σημαντικό γκολ για την ΑΕΚ αυτό. Στο 40, τι θα δώσει ο διαιτητής. Επανάληψη γιατί μπήκαν μέσα. Μάλιστα. Να δούμε τι άλλο θα δούμε εδώ. Βλέπετε τον Ισπανό που το ακυρώνει. Έχει μπει όντως και Σοάρες πολύ. Οι δυο τους πάλι. Ο Κατσουράνης. Στην ίδια πλευρά πέφτει σωστά ο Πίριχ, αλλά πάλι ο Κατσουράνης ευστοχή. 1-1. Η ΑΕΚ πετυχαίνει το χρυσό γκολ για το οποίο σας μιλούσα από την αρχή. Με τη δεύτερη εκτέλεση, τη δεύτερη φορά, πάλι στην ίδια πλευρά πέφτει ο Πίριχ, αλλά είναι πολύ καλά εκτελεσμένο το πέναλτι. Κοιτάξτε στη γωνία δίπλα στο δοκάρι. Ισοφαρίζει η ΑΕΚ την Νόβα Γκόριτσα 1-1. Τον Κατσουράνη στο Σοάρες που γυρίζει. Πολύ ωραίο μάζαμα του Βραζιλιάνου. Για την τεχνική του βέβαια δεν ανάγκη να πούμε τίποτα. Το 1-2 με τον Λιμπερόπουλο στην περιοχή. Ο Βραζιλιάνος κοντράρεται από τον Πίριχ και βγαίνει κόρνερ η μπάλα. Για να δούμε το κόρνερ. Είναι μέσα στην περιοχή και ο Άλβες. Περνάει μπάλα Κατσουράνης. Η κόντρα, νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Καλή ευκαιρία. Για να δούμε την εκτέλεση. Το δεύτερο συνεχόμενο για την ΑΕΚ. Κεφαλιά από τον Άλβες έξω. Καλή φάση. Αυτό που σας λέγαμε ότι ο Πορτογάλος είναι πάντα εκεί στα στημένα, στην αντίπαλη περιοχή. Για να δούμε τη σέντρα, είναι επικίνδυνη. Δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία από τον Ρόντιτς, το σκόρερ. Που βρέθηκε στη μικρή περιοχή, φωνάζει ο Μιχαηλίδης και έχει δίκιο. Με μια γρήγορη εναλλαγή, εδώ δείτε τη σέντρα. Βγαίνει στην πλάτη του Άλβες που τον χάνει για δεύτερη φορά ο Ρόντιτς. Στο πρώτο λεπτό έχει σκοράρει, στο 80 σημαδεύει εξ επαφής στο οριζόντιο. Λιμπερόπουλος έβγαλε πολύ ωραία για τον Σοάρες και φεύγει πάλι σε θέση σεντερφόρ. Ανοίγει ο Σοάρες για να μπει. Περνάει ο Σοάρες στην περιοχή. Στρώνει πίσω. Πέφτει ο Λιμπερόπουλος. Πέναλτι. Το δεύτερο πέναλτι για την ΑΕΚ από την ψυχραιμία του Σοάρες να κρατήσει.
να πάει μέχρι το τέλος στην επίθεση στο 88. Δείτε τον εδώ, ναι, παίρνει την μπάλα ο Νίκος Λιμπερόπουλος και ανατρέπεται, πέφτει στο έδαφος, εδώ θα το δείτε πάλι. Ο Κοκκότ πηγαίνει πάνω του, τον ανατρέπει, πατάει το πόδι. Εδώ δείτε με το δεξί του, βρίσκει το πόδι του Νίκου Λιμπερόπουλου στην περιοχή. Δοκάρι και μέσα η μπάλα, στο δεξί δοκάρι του Πύριχ και στα δίχτυα τι, πάλι επανάληψη. Απίστευτο αυτό με τον Ισπανό. Κατσουράνης θα χτυπήσει 4 φορές τα 2 πέναλτι της ΑΕΚ. Εδώ δείτε. Έχει μπει πάλι ο Σοάρες. Η ΑΕΚ σημαδεύει από τη βούλα του πέναλτι τη νίκη εδώ στην Νόβα Γκόριτσα. Για να δούμε το Κατσουράνη. Σουτάρει πάνω στον τερματοφύλακα που διώχνει. Κάνει η ΑΕΚ μεγάλη ευκαιρία, αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι έσπασε τα νεύρα του Κατσουράνη πάνω σήμερα. Τα 2 πέναλτι τα χτύπησε 4 φορές συνολικά. Ήρθε η ώρα να θυμηθούμε και τι έγινε στην Τούμπα. Να το...